καλώς ήρθατε. Εκ μέρους της ομάδας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σας καλωσορίζω στην ομορφότερη περίοδο του χρόνου. Την περίοδο στην οποία ανοίγουμε το ημερολόγιο και προγραμματίζουμε όσα θα απολαύσουμε στο πληθωρικό φεστιβαλικό καλοκαίρι. Το Weekly Guide, η εβδομαδιαία ατζέντα του φεστιβάλ, συνεχίζει και φέτος να είναι κοντά σας, όμως από την επόμενη φορά θα σας παρουσιάζει το πρόγραμμα κάποιος ή κάποια από τους καλλιτέχνες μας. Πάμε να δούμε μαζί τι περιλαμβάνει η πρώτη μας εβδομάδα. Πειραιός 260, θέατρο. Η άλλη πλευρά της καταιγίδας, διαχειρός Γιάννη Χουβαρδά, σηκώνει αυλαία την Τετάρτη 1η Ιουνίου και θα παίζεται έως τις 7 Ιουνίου. Μία πρωτότυπη σύνθεση όπου η σεξπυρική καταιγίδα ή τρικυμία όπως την ξέρουν οι περισσότεροι συναντιέται με το Hollywood της χρυσής εποχής και τον ιδιοφυή επαναστάτη δημιουργό Orson Welles. Το φανταστικό αυτό σύμπαν, όπως το εμπνεύστηκε ο Γιάννης Χουβαρδάς, φέρνει επί σκηνής αναγνωρίσιμες θρυλικές μορφές χολιγουντιανών ταινιών σε μια ιδιοσυγκρασιακή μίξη θεάτρου και κινηματογράφου. Ένα λαμπερό σύνολο ηθοποιών από όλες τις γενιές του ελληνικού θεάτρου αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει στο μαγικό νησί του Πρόσπερο και να αναζητήσει το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα. Χορός, Τετάρτη 1η και 5η 2 Ιουνίου. Ο νέος χορευτής και χορογράφος Εντουάρ Ου παρουσιάζει την παράσταση All I Need. Υπάρχει ελπίδα να ανακοπεί η πορεία της ανθρωπότητας προς την ολοκληρωτική καταστροφή? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί τον ίδιο και την γαλλοελβετικής καταγωγής ομάδα του Beaver Dan Company στην καινούργια του χορογραφία. Ψάχνοντας διέξοδο σε έναν κόσμο εχθρικό, στρέφουν την προσοχή μας στη θεμελιώδη ανάγκη του να ακούμε ένας τον άλλον. Αυτό είναι το μόνο που χρειαζόμαστε. Συνεχίζοντας με χορό, από την Παρασκευή 3 μέχρι την Κυριακή 5 Ιουνίου, η καταξιωμένη χορογράφος Ερμίρα Γκόρο επιστρέφει με το νέο της έργο Thirst, Δίψα. Πρόκειται για μια παράσταση εμπειρία πάνω στην πανάρχια έννοια της τελετουργίας. 6 χορευτές εξερευνούν το πώς η σύγχρονη τέχνη μπορεί να συμμετάσχει στην αναζήτηση ή καλύτερα την ίδια την επινόηση νέων τελετών αναγκαίων για την επιβίωσή μας. Μουσική, Δευτέρα 6, Τρίτη 7 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Οι λάτρες της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εορταστικό διήμερο Reactivate Music, σχεδιασμένο από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, που συμπληρώνει φέτος τα 91 της χρόνια. Θα ακουστούν 60 μουσικά έργα, 46 από αυτά σε πρώτη εκτέλεση, αφιερώματα στον Ιάννη Ξενάκη, αλλά και έργα ιστορικών μελών της Ένωσης για το αρχαίο δράμα σε μια πραγματικά σπάνια εμπειρία. Παραμένουμε στην Πειραιός 260. Antigonisms. Φέτος, ένας από τους κεντρικούς άξονες του φεστιβάλ είναι η μορφή της Αντιγόνης. Σε όλη την αρχαία γραμματεία δεν υπάρχει γυναικεία μορφή που να μπορεί να σταθεί ισότιμα δίπλα στην Αντιγόνη, να πλησιάζει το ηθικό ανάστημα και το μεγαλείο εκείνης. Θα σας παρουσιάσουμε δύο παραστάσεις της τραγωδίας του Σοφοκλή, καθώς και μία σειρά άλλων δράσεων, ανάμεσά τους έναν κύκλο συζητήσεων σε επιμέλεια του Διονύση Καψάλη. Ομιλητές από όλο το φάσμα των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και από τον κόσμο του θεάτρου, των γραμμάτων και των τεχνών, μας καλούν στην πρώτη συζήτηση με τίτλο «Αντίσταση και φύλο» στις 7 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα. Μετάβαση τώρα στο μαγευτικό χώρο του Ηρωδίου, όπου θα παρακολουθήσουμε μία από τις πιο αγαπημένες όπερες του διεθνούς ρεπερτορίου, το «Ριγκολέτο» του Τζουζέπε Βέρντι. Έχω τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να σκηνοθετώ αυτό το σκοτεινό αριστούργημα σε παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και μουσική διεύθυνση Λουκά Καριτινού. Παραστάσεις στις 2, 5, 8 και 11 Ιουνίου. Εδώ να θυμίσω ότι μπορείτε να προμηθευτείτε εύκολα τα εισιτήριά σας ηλεκτρονικά στο aefestival.gr, στο viva.gr ή στα κεντρικά εκδοτήρια του Φεστιβάλ Πανεπιστημίου 39. Καλό φεστιβαλικό καλοκαίρι! Σας περιμένουμε!